φράση. Με Θεού πνοή, γι' αυτό ξεκινήσαμε. Πολλά λέγονται και ακούγονται και θα τα πούμε κι εμείς αργότερα. Βέβαια, μαύρη μέρα, με ξεχωριστό τρόπο αυτή η συμφωνία. Σαν καταστατικό χάρτη μια νέα συμφωνία. Και μάλιστα πρέπει να ήταν και σύμφωνα σπορά. Τι κάνει, χιλιάδες ανθρώπους στο δημόσιο. Μπορεί να πάρουν 10.000, θα πάρουν και 3. Οι οποίοι ονομάζανε όχι με τα κλητέχη, με τα κλητέχη. Να πείτε τις απόψεις σας, που είναι και διαφορετικές εδώ. Το συνηθίζουμε. Να πάρουμε μια γεύση. Πάμε να συνδεθούμε με τα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται η κυρία Γιάννα Παναγοπούλου και ο αδελφός της Δώρας. Τον τάφο της Δώρας. Πραγματικά. Ο ιερέας, η θέση του είναι... Υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση και μάλιστα ο κύριος Γκουζή. Η θέση της οικογένειας ως προς τη φύλαξη του κημητηρίου, αρμοδιότητα, σε καμία περίπτωση. Από εκεί και έπειτα εμείς λέμε από την πλευρά μας ότι έχει τελέσει η αρμοδιότητα. Κύριε Ραυτογιάννη, εσείς είδατε πράγμα. Επιμένως, έχετε δίκιο. Άρα λέτε ότι ενδεχομένως... Όχι, εδώ είναι σκημένος για να αποφύγει την καταγραφή από την κάμερα, να μην προβάλλει το πρόσωπο. Πέραν από το τζόκερ που φορά, έχει και εδώ το κασκόλ το οποίο έχει στο κάτω μέρος του προσώπου. Σίγουρα είναι μια ενέργεια η οποία έχει οργανωθεί από προγενέστερο χρόνο και με γνώση... Εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ στο παράθυρο, συνεργάτες μου, η Εβίτα Τσιλοχρήστου, μεριά, αν πρόκειται για κάποιο άλλο δράστη, ο οποίος λίγο δύσκολο να είναι ο ίδιος... Δεν μπορεί να είναι η αντανάκλαση του ιδίου, αν και εφόσον υπάρχει σε σχέση με την ποιότητα του βιντεοληπτικού υλικού που έχουμε, αλλά όμως υπάρχουν και άλλες αντανακλάσεις. Υπάρχουν αντανακλάσεις πάνω στον ιαλοπίνακα του αυτοκινήτου, ναι, η οποία από την απόσταση εκτιμάται ότι είναι του ιδίου. Και υπάρχει κλάση αυτή, ενδεχομένως να είναι κάποιο άλλο άτομο. Εδώ λέτε στην πόρτα του αυτοκινήτου. Στην πόρτα του αυτοκινήτου. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι. Βέβαια, ναι, θα μπορούσε να είναι μπορεί και να διαρκόμενος. Αν γίνεται να κάνει play εδώ, η κάμερα να δούμε. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ότι χρησιμοποίησε σιγαστήρα. Να το βλέπετε. Αυτή η συγκεκριμένη αντανάκλαση που βλέπουμε εδώ είναι ο ίδιος την ώρα που αποχωρεί. Είναι ο ίδιος που η αποχωρεί. Η αντανάκλαση αυτή είναι δεδομένο ότι είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Άλλες αντανακλάσεις, αν φαίνονται, μια οργανωμένη επίθεση δεν γίνεται από έναν άνθρωπο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Σίγουρα γιατί έχει το όχημα διαφυγής, όποιο και αν είναι αυτό, μηχανή, αυτοκίνητο κτλ. Ενδεχομένως όμως να είναι και δεύτερος που να είναι υποστηρικτική ομάδα και να είναι κοντά του και ο άλλος να είναι στο όχημα. Αυτά βέβαια αυτή τη στιγμή τα λέμε στο πλαίσιο της εικασίας. Συγγνώμη λίγο, και εκεί πάνω στο βίντεο, ναι, αν το έχουμε αυτό σε κύκλο, βλέπετε εκεί στον κύκλο. Ενδεχομένως να είναι φιλώματα, δεν είναι σίγουρο ότι είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι και τα φιλώματα και αυτή τη στιγμή να παρασυρώμεθα από την κίνηση. Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται. Να το. Ναι, το βλέπετε. Εκεί, είναι, ναι, λίγο. Συγγνώμη, αυτό λίγο. Αυτό δεν είναι φιλόμα. Αυτό εδώ σίγουρο, το δύο λόγοι μπορεί να συντρέχουν. Ο ένας να είναι κάποιος ο οποίος ήταν στην. Όμως και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε και να αναφέρουμε είναι ότι η κινητικότητα η οποία παρατηρείται και παρατηρείται σε αντίθετο με την αποχώρηση του δράστη, σε αντίθετη με την αποχώρηση τη αυτοψία και τη ανάλυση την οποία θα κάνουν οι ανακριτικές και υπάρχει υποστηρικτική ομάδα. Στήρας για το λόγο που προαναφέραμε ότι δεν ήθελα ανάμεσα να γίνει αντιληπτή. Από τη μορφή που έχει το όπλο, αυτό το συγκεκριμένο όπλο που χρησιμοποιήθηκε είναι όπλο που χρησιμοποιεί. Απευθεία σύνδεση και με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο Θεοδόση τον Πάνου να μας πει για τις πληροφορίες που υπάρχουν, αν υπάρχουν πληροφορίες βεβαίως, από το τι κατέθεσε η Βικτώρια Καρύδα, η σύζυγος του Γιάννη Χίρα πλέον Μακρύ και ο πατέρας του Θεοδόσης Πάνου. Και κάποιες προφυλάξεις γιατί απλά δεν είχε στην Ελλάδα πω ότι όσο περνούν οι μέρες και όσο αναφορά καθαρά. Μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και του για την Εκκλησία, τι σημαίνει αυτό για την πολιτεία, αλλά ξέρετε. Σπάνε πόρτα. Τώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, μία. Το πας για αυτά. Είναι πολύ μεγάλο. Τους ευχαριστώ. Σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας και στην κρυσταλλοπηγία. Ξέρετε, την σχεδόν την ώρα του υλικού που έχει συγκεντρώσει ο Άγγελος Ολαμπίδης μαζί με τον κύριο Λεωνίδα Παπά, πρώην πρόεδρο της Ομόνιας. Θα πρέπει κάποιος... Μπερδεύτηκε ο κύριος Φίλης ότι... Ξέρετε, κύριε Παπά, εσείς πώς το σχολιάζετε και θα σου δώσω αμέσως το λόγο, ναι, Μάρια. Στα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα μειονοτικά και να... Δικαιολογίας ότι εφόσον... Αναφέρθηκε και παραλήλησε με την Τζαμουριά. Είναι το ότι μίλησε για Νότια Αλβανία. Το έκανε για να προκαλέσει όπως... Να ρίξουμε μια της Μπουμπουλίνας. Άκουσα τώρα. Και έχουμε να ακούσουμε μόλις αρχίσαμε. Καταπληκτικό.
Κατάλαβες, αποκωδικοποίησες. Μαθαίνει με 15 σημεία. Θα πληρώνει τους κληρικούς ξανά. Όμως αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι σήμερα ήταν. Προείχε η ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού. Να ήταν δάσκαλος, να έπαιρνε το μισθό του ως δάσκαλος. Τώρα θα την έχει. Και τώρα και τότε. Ακριβώς το ίδιο, έτσι. 200 κύμας δεν θα είναι. Δηλαδή, ο μουφτής όμως έτσι, ότι η εκκλησία γίνεται πιο ενός, μπορεί να δώσει ό,τι μισθούς θέλει. Γιατί μέχρι τώρα... Το θέμα είναι ποιος θα διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα. Θα τα διαχειρίζεται η Ιερά Σύνοδος, δηλαδή... Οι ιερές η συμφωνία. Και πάμε να δούμε όμως τι Ελλάδος είναι ο Για να δούμε τις δηλώσεις. Είστε έτοιμοι να υπογράψει. Κρήτης. Τι θα γίνει με τους παπάδες της Κρήτης. Είναι αυτοκέφαλοι. Στο οικουμενικό. Στο οικουμενικό πατριαρχείο. Θα συμβληθούν και αυτοί με τον πρωθυπουργό. Όπως έγινε. Βέβαια. Ακριβώς. Δεν έχουν μιλούν για πρωτοφανείς. Θα δούμε πρωτοφανή στάση του Πάνου Καμένου. Ο οποίος θυμόμαστε παλαιότερα έλεγε ότι δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να αγνοήσει τη φωνή της εκκλησίας. Ότι οι αριστεροί έχουν ικανοποιηθεί τώρα. Ποιος έχει ικανοποιηθεί αυτό. Δηλαδή από γυμνάσιο πήγες πρώτη φορά εδώ στο σχολείο. Πρώτη φορά πήγα στις... Η ζωή εδώ ήταν πολύ καλή. Είχαμε τόσο καλή μητέρα. Η μαμά σου. Εσύ που είσαι 19 πλέον, μια διαφορετική οικογένεια. Η αλήθεια είναι πως ναι, είναι διαφορετική. Λείπει ένα πολύ το 17, έως και σήμερα. Το Ιπποκράτιο... Ήταν πολύ συνδεδεμένος με τη μητέρα του. Έζησε με πολύ έντονο τρόπο αρχικά την εξαφάνιση της μητέρας του και μετά. Αρκεί να σας πω ότι απλοί άνθρωποι από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, στέκονται διακριτικά και με πολύ μεγάλη συμπάθεια δίπλα... Ήρθε χθες η αδελφή του. Είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και να το βράδυ στα μπουζούκια. Ήταν μέχρι το πρωί. Καθώς το παιδί πήγε, θυμίζω, υποβασταζόμενο. Του βρίσκεται με ένα τεράστιο πρατήριο. Δεν θα χρειαστεί τώρα να έχει.